Επολίγων, κύριε Πρόεδρε. Σύντομος θα είναι. Για κάποιο λόγο, κύριε Τσίπρα, όταν μιλάτε για τις επόμενες εκλογές, δεν αποπνέετε κάποια ιδιαίτερη σιγουριά, ούτε εσείς, ούτε η κοινοβουλευτική σας ομάδα. Και όπως σας είπα, στο βαθμό που εσείς ο ίδιος προεξοφλείτε το εκλογικό αποτέλεσμα, γιατί μπαίνετε σε αυτή τη συζήτηση? Τι είναι το άγχος αυτό το οποίο σας κυριαρχεί, για να σκεφτείτε από τώρα τι θα κάνει η Νέα Δημοκρατία στη βεβαιότητα θα κερδίσει τις επόμενες εκλογές? Γιατί αυτό σας απασχολεί. Αυτό το άγχος εκπέμπεται συνολικά σε αυτή τη συζήτηση. Μια διαχείριση ήττας προσπαθείτε να κάνετε. Και πάλι να αναφερθείτε σε πρόσωπα και όχι στην υποχρέωσή μας να καταλήξουμε στις σωστές θεσμικές παρεμβάσεις. Πάλι καλά που δεν μου ζητήσατε να πω και το αφημί του κύριου Παυλόπουλου. Αυτό είναι το επόμενο το οποίο θα έπρεπε να μου πείτε. Και γνωρίζετε ότι με τον κύριο Παυλόπουλο έχω μια άριστη σχέση. Τον σέβομαι και τον εκτιμώ ιδιαίτερα. Και θεωρώ ότι επιτελεί πάρα πολύ καλά τα καθήκοντά του. Αυτό λοιπόν προς αποφυγή οποιασδήποτε παρεξήγησης και προσπάθειας διαστρέβλωσης των δικών σας δεδομένων. Έρχομαι τώρα. Οι υπουργοί ρωτάνε. Στο ζήτημα της διαδικασίας αναθεώρησης και του τρόπου με τον οποίο η προτείνουσα Βουλή δεσμεύει ή δεν δεσμεύει, κατευθύνει την αναθεωρητική Βουλή. Κοιτάξτε, και αυτό απευθύνεται και εσάς, κύριε Πρόεδρε. Πρακτικά, Βουλής από την αναθεώρηση του 2001. Τα πρακτικά αναφέρονται μόνο στα άρθρα και στις παραγράφους και στο αν το άρθρο ή παράγραφος απέσπασε ή όχι θετική ή αρνητική ψήφος. Αυτό έγινε το 2001. Αυτό έγινε, κύριε Κατρούγκαρη, το 1986. Αυτό έγινε και το 2008. Μάλιστα, εκεί που υπήρχε κοινή πρόταση, αναφέρεται ότι ψηφίζεται η κοινή πρόταση. Υπήρχαν όμως και μια σειρά από άρθρα τα οποία συγκέντρωσαν την αυξημένη πλειοψηφία χωρίς να συμπίπτουν τελικά οι προτάσεις των δύο κοινοβουλευτικών ομάδων που τα πρότειναν. Έτσι έγινε η ψηφοφορία, κύριε Πρόεδρε, σε όλες τις προηγούμενες αναθεωρήσεις. Και έγινε έτσι για τον απλούστατο λόγο ότι η μεγάλη πλειοψηφία των συνταγματολόγων συμφωνεί σε αυτό το οποίο σας είπα πριν, ότι η Βουλή δεν δύναται να κατευθύνει την επόμενη Βουλή ως προς το περιεχόμενο των αναθεωρητών διατάξεων, διότι πολύ απλά τότε δεν θα υπήρχε κανείς λόγος να μεσολαβούν εθνικές εκλογές. Οι εθνικές εκλογές, λοιπόν, κύριε Τσίπρα, πάρτε το χαμπάρι καλά, θα καθορίσουν και τον τρόπο με τον οποίο θα διατυπώσουμε εκείνες τις διατάξεις που θα κρίνουμε αναθεωρητές. Και ναι, από τη στιγμή που η διάταξη που αφορά την εκλογή του Προέδρου της Δημοκρατίας συγκεντρώσει άνω των 180 βουλευτών, τότε ναι, οι πολίτες θα γνωρίζουν ότι αν δεν εμείς κερδίσουμε τις εκλογές, ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας θα εκλέγεται με απλή πλειοψηφία σε περίπτωση που δεν υπάρξει αυξημένη πλειοψηφία και σε περίπτωση που κερδίσετε εσείς τις εκλογές, θα καταφεύγουμε πάλι σε εκλογή από το λαό. Εκτός αν σχεδιάζετε κάποια άλλα κολπάκια. Εκτός αν σχεδιάζετε να αποσύρετε καμιά σαρανταριά βουλευτές σας από την ψηφοφορία, μην τυχόν και δεν πάρει 180 το σχετικό άρθρο για να αποδεσμεύσετε την επόμενη Βουλή. Τουλάχιστον, κοιτάξτε, τουλάχιστον εδώ το Κινάλ και το Κομμουνιστικό Κόμμα είναι ξεκάθαρο. Έχετε μια θέση, ίσυχα, παρακαλώ, η οποία λέει ότι εμείς θέλουμε 180 βουλευτές στη δεύτερη Βουλή. Γιατί θεωρούμε ότι το περιεχόμενο της αναθεώρησης είναι πιο σημαντικό από το ποια άρθρα θα κρυφθούν αναθεωρητέα. Άρα η αυξημένη πλειοψηφία για τη διατύπωση των άρθρων πρέπει να πάει στη δεύτερη Βουλή. Είναι σεβαστή η θέση σας αυτή. Είναι σεβαστή. Δεν θεωρώ, εγώ δεν είμαι συνταγματολόγος, αλλά δεν θεωρώ ότι είναι μια πολιτική θέση. Δεν το λέει το Σύνταγμα, ας είμαστε σαφείς. Είναι μια πολιτική ερμηνεία του Σύνταγματος. Αν λέτε το ίδιο, κύριε Τσίπρα, πείτε το από τώρα. Αλλά εδώ είμαστε και θα δούμε τα αποτελέσματα της ψηφοφορίας. Πάντως, κύριε Πρόεδρε, απευθύνομαι σε εσάς τώρα. Κανονικά, η ψηφοφορία και τα ψηφοδέλτια και η καταγραφή των αποτελεσμάτων θα πρέπει να γίνει ακριβώς με τον ίδιο τρόπο που έγινε σε όλες τις προηγούμενες αναθεωρήσεις. Έρχομαι τώρα στην θεωρία σας περί προστασίας κοινωνικών δικαιωμάτων, πλειοψηφιών και όλα αυτά τα ωραία τα οποία μας είπατε.
Για εξηγήστε μου, τι ακριβώς προστατεύεται με το να μην αλλάξετε το άρθρο 16. Ποιον προστατεύεται σήμερα. Ποιον προστατεύεται. Προστατεύεται τη δημόσια παιδεία. Και από τι την προστατεύεται. Από τον ιδιωτικό ανταγωνισμό. Από την όσμωση με την αγορά. Προστατεύεται τα δεκάδες χιλιάδες παιδιά τα οποία σπουδάζουν στο εξωτερικό και πληρώνουν δίδακτα σε πανεπιστήμια του εξωτερικού. Προστατεύεται τα παιδιά που σπουδάζουν στην Ελλάδα σε κολέγια, διότι το ενωσιακό δίκαιο εδώ πέρα υπερισχύει και μέσα από πλάγιες διαδικασίες παίρνουν ένα δίπλωμα το οποίο τους δίνει δυνατότητα αναγνώρισης επαγγελματικών δικαιωμάτων, αλλά τυπικά το κράτος δεν τα αναγνωρίζει. Προστατεύεται αυτούς. Προστατεύεται τους ερευνητές και καθηγητές μας οι οποίοι αναζητούν δουλειά στο εξωτερικό. Το μόνο που προστατεύεται είναι τους ανταγωνιστές μας. Τις άλλες χώρες δηλαδή, οι οποίες έχουν αναπτύξει μια δυναμική αγορά ιδιωτικής παιδείας και εσείς δεν επιτρέπετε, ναι, την Κύπρο την προστατεύετε, τη Βουλγαρία την προστατεύετε, τη Ρουμανία την προστατεύετε, αλλά δεν προστατεύετε σίγουρα τα συμφέροντα της χώρας, διότι, να επαναλάβω, ότι η ίδρυση μη κερδοσκοπικών και ιδιωτικών πανεπιστημίων είναι μια διαδικασία που επί εκ των πραγμάτων θα πάρει καιρό. Αλλά πείτε μου, γιατί, κύριε Τσίπρα, αν αύριο, θα σας έχω ξαναρωτήσει, δεν έχω πάρει απάντηση και δεν νομίζω ότι θα πάρω απάντηση, γιατί δεν υπάρχει καμία ουσιαστική απάντηση σε αυτό το οποίο σας θέτω. Αν αύριο έρθει ένα σημαντικό ίδρυμα, και έχουμε, δόξα τω Θεώ, ιδρύματα πολύ σημαντικά, με πολύ σημαντικό αποτύπωμα, και σας πει ένα μεγάλο ίδρυμα, αυτά τα οποία πολεμούσατε κάποτε, αλλά τώρα σωστά χειροκροτείτε και φωτογραφίζετε όταν σας κάνουν δωρεές μαζί, ευτυχώς τουλάχιστον αυτό το καταλάβατε, αν έρθει ένα σημαντικό ίδρυμα, όπως έχει γίνει στην Τουρκία, και πει, εγώ θέλω να δώσω 500 εκατομμύρια για να φτιάξω ένα μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο, μη κρατικό μη κερδοσκοπικό πανεπιστήμιο στην Ελλάδα. Μισό λεπτό, αν θα... Κάντε ησυχία, παρακαλώ. Κάντε ησυχία. Λοιπόν... Κάντε ησυχία, παρακαλώ, κύριε Κάτση, σας παρακαλώ. Μιας και μιλάτε, επειδή... Κάντε ησυχία. Επειδή δείχνετε με αυτό το οποίο λέτε και μια στιγμή... Και να συντομεύουμε λίγο τη διαδικασία. Μισό λεπτό, δεν θα συντομεύσουμε τη διαδικασία, θα πάρουμε όσο λίγο χρειαζόμαστε, κύριε Πρόεδρε. Ναι. Λοιπόν, σύνταγμα είναι στο κάτω-κάτω στραφής. Λοιπόν, για να σας διευκολύνω λοιπόν λίγο με το σκεπτικό σας, γιατί βλέπετε δεν τα γνωρίζετε καλά τα πράγματα. Τα μεγάλα πανεπιστήμια της Αμερικής, τα οποία είναι μη κερδοσκοπικά, μη κρατικά, μη κερδοσκοπικά οριζόμενα ότι δεν μοιράζουν μέρισμα, δεν μοιράζουν μέρισμα δηλαδή, άρα επανεπενδύουν τα κέρδη τους, έχουν δίδακτρα. Ξέρετε τι άλλο έχουν όμως. Έχουν την οικονομική δυνατότητα να προσφέρουν σε όποιον φοιτητή δεν έχει την οικονομική δυνατότητα υποτροφίες για να σπουδάζουν. Είναι αντιδημοκρατικό αυτό? Είναι δεξιό? Είναι καπιταλιστικό? Τι είναι επιτέλους? Αυτό που κάνετε εσείς είναι μια βαθιά ιδεολειψία. Δεν βλέπετε ότι ο κόσμος έχει αλλάξει? Ο δήμαρχος, ο τέος δήμαρχος, ξυπνήστε και δείτε τον κόσμο γύρω σας επιτέλους. Ανοίξτε τα μάτια σας να δείτε τι γίνεται. Ο καπιταλιστής Bloomberg, δήμαρχος της Νέας Υόρκης, πήγε στο πανεπιστήμιο του και προσέφερε 1,6 δισεκατομμύρια ευρώ ώστε το πανεπιστήμιο Johns Hopkins μονίμως και για πάντα να μπορεί να δίνει υποτροφία σε όποιον μαθητή αξίζει να μπει στο πανεπιστήμιο και δεν έχει την οικονομική δυνατότητα. Είναι δεξιό αυτό? Είναι καπιταλιστικό? Και γιατί το απαγορεύεται αυτό να γίνει στην Ελλάδα? Δείχνετε λοιπόν μία βαθιά... Παρακαλώ. Κύριε Μανιέ, δεν θα τελειώσουμε ποτέ αν συνεχίσετε έτσι. Ελάτε. Και δεν μου λέτε, μας είπατε για το άρθρο 24 και για το ενδιαφέρον σας για το περιβάλλον και δεν αμφισβητώ τις προθέσεις σας. Αλλά προστατεύουμε με τη σημερινή διάταξη η οποία δημιουργεί συχνά σε περιοχές της χώρας μας οι οποίες ήταν δάση αλλά έχουν οικοδομηθεί σήμερα άλυτες νομικές καταστάσεις. Άλυτες, τις οποίες εσείς πάτε να περάσετε με διατάξεις περί οικιστικής πυκνότητας και άλλα τερτύπια τα οποία σκοντάφτουν στο ίδιο το Σύνταγμα,
Γιατί ξέρετε ότι πρέπει να το λύσετε το θέμα. Προστατεύουμε κανένα δάσος το οποίο δεν είναι πια δάσος, με το να μείνουμε προσκολλημένοι σε αυτή τη λογική. Και εν πάση περιπτώσει, εμείς τι είπαμε για το 24? Να βάλουμε μια πρόβλεψη μέσα για την κλιματική αλλαγή. Δεν σας απασχολεί η κλιματική αλλαγή? Δεν βλέπετε τι γίνεται γύρω μας? Δεν βλέπετε ότι είναι η μεγαλύτερη απειλή για τη χώρα? Δεν θεωρείτε δηλαδή ότι αυτό πρέπει να έχει μια συστηματική κατοχύρωση και κρύβεστε πίσω από αυτά τα τσιτάτα ότι δεν πρέπει να αλλάξουμε το 24, γιατί μόνο εμείς είμαστε οι αγωνιστές του περιβάλλοντος? Ποιον προστατεύετε? Ποιον προστατεύετε πραγματικά με το να μην αλλάξετε το 24 στην κατεύθυνση την οποία εμείς προτείνουμε, ή σε μια άλλη κατεύθυνση την οποία εσείς εισηγηθείτε? Πράγματι, το 24, όταν γράφτηκε το 75, ήταν εξαιρετικά καινοτόμο. Και πράγματι, η νομολογία του Συμβουλίου της Επικρατείας μπορεί να ήταν αυστηρή σε πολλά πλαίσια, αλλά προστάτευσε τη χώρα μας από ακρότητες και υποχρέωσε τη διοίκηση τελικά να προβεί σε πολεοδομικό και χωροταξικό σχεδιασμό και να συμμορφωθεί με τις διατάξεις του συστάματος. Αλλά αυτά έγιναν πριν από 44 χρόνια. Δεν μπορεί να έρχεστε σήμερα λοιπόν και να λέτε και να λέτε ότι έγιναν κάποιες προσθήκες. Πράγματι, για τον ορισμό του δάσους. Έγιναν κάποιες προσθήκες. Δεν λύθηκαν όμως άλλα ζητήματα. Και αυτές έγιναν το 2001. Λοιπόν, έγιναν πριν από 17 χρόνια. Λοιπόν, πια, ας δούμε την αλήθεια κατάματα. Λοιπόν, κλείνω. Λυπάμαι, κύριε Τσίπρα, αλλά χάνετε μια ευκαιρία. Χάνετε με αλφαγιώτα μια ευκαιρία. Και η ευκαιρία που χάνετε είναι δυστυχώς να προκύψει μέσα από τη διαφαινόμενη ψηφοφορία, εκτός αν έχουμε συνταρακτικές εκπλήξεις, μία δέσμευση της επόμενης Βουλής, κάποια σημαντικά άρθρα να μην κριθούν αναθεωρητέα και να μην έρθουν ποτέ στην αναθεωρητέα Βουλή προς αναθεώρηση. Έχετε προσωπική την ευθύνη γι' αυτό. Προσωπική δικιά σας η ευθύνη του Αλέξη Τσίπρα για το γεγονός ότι μια σειρά από άρθρα, να χαίρεστε κιόλας, γελάτε κιόλας, να γελάτε, μπράβο σας, να γελάτε κιόλας. Έχετε αυτή την ηρωνία, δεν την καταλαβαίνω πραγματικά. Πραγματικά, αφήστε τα αυτά για τα πάνελ στα οποία πηγαίνετε. Έχετε λοιπόν προσωπική ευθύνη, κύριε Τσίπρα, για το γεγονός ότι σήμερα για μια σειρά από σημαντικά άρθρα, όχι μόνο το 16 και το 24, δεν είπατε τίποτα για τη δικαιοσύνη. Σας αρέσει αυτά που γίνονται στη δικαιοσύνη, προφανώς. Σας βολεύουν όλα αυτά να προσλαμβάνετε. Εμείς έχουμε διάταξη που προβλέπουμε ασυμβίβαστο για δικαστές. Και να μην έρχεται η κυρία Θάνου μια μέρα μετά να κάνει το σύμβουλο σε εσάς και να τη στέλνετε μετά σε ανεξάρτητη αρχή. Γιατί αυτά κάνατε. Κουβέντα δεν είπατε γι' αυτά. Λοιπόν, έχετε όλοι σας μια μεγάλη ευθύνη. Η επόμενη αναθεώρηση, καθώς φαίνεται, θα είναι μια αναθεώρηση μικρότερη από αυτό το οποίο χρειάζεται η χώρα. Κρίμα γι' αυτό, αλλά η ευθύνη δικιά σας. Ευχαριστούμε.